Με απαράδεκτο τρόπο, την τελευταία ημέρα λειτουργίας της Βουλής, εν μέσω θερινής δραστώνης, η κυβέρνηση εισάγει για κύρωση στη Βουλή τις δύο συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή του νέου μνημονίου, ενός σούπερ μνημονίου για το λαό, ενός μάνα εξ ουρανού για το κεφάλαιο. Έχει καθιερωθεί πλέον ως πάγια μέθοδο βολική για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, να εισάγει αντιλαϊκά νομοσχέδια και μνημόνια, σε χρόνον νεκρό στα μουλοχτά δηλαδή, για να αποφευχθούν δυναμικές αντιδράσεις από το λαό. Έχουν όμως γνώση οι φύλακες. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα δεν κρύβεται πως το σχέδιο αυτό είναι ένα ακόμα μνημόνιο που έρχεται να προσθεθεί στα προηγούμενα τρία, σηματοδοτώντας κυριολεκτικά τη διαρκή εξουθένωση του λαού μέχρι το 2060, με νέα σκληρά μέτρα που θα προσθεθούν πάνω σε όλα όσα έχουν ήδη νομοτεθεί και ισχύουν στο ακέραιο. Το ΚΚΕ όχι μόνο καταψηφίζει τη σύμβαση, αλλά σας καταγγέλει για τη νέα εξαπάτηση του λαού, φορτώνοντάς τον με νέα βάσανα. Αποδεικνύεται, παρά το εμπόριο ελπίδας και την καλλιέργεια απατηλών προσδοκιών, ότι το σχέδιο αυτό με τη μεγάλη κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να αλλάξει τη χώρα προς όφελος του λαού. Η περιβόητη κρατική παρέμβαση δεν είναι εξ ορισμού φιλολαϊκή. Θα έλεγα ότι είναι πιο πονηρή, διότι ποντάρει στη λαϊκή συνένεση, αλλά και πιο αντιδραστική, διότι με ζεστό κρατικό χρήμα, σπαρταριστό χρήμα των λαών της Ευρώπης, θα γεμίσουν τα σεντούκια των επιχειρηματικών ομίλων για να κάνουν τις επενδύσεις τους, φορτώνοντας παράλληλα τα βάρη της αποπληρωμής του δικού τους ιδρώτα με νέα αντεργατικά μέτρα. Αρρωγή αυτών των επιδιώξεων σε ρόλο χρήσιμης αντιπολίτευσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, το ΜέΡΑ25 και η Ελληνική Λύση, που παρουσιάζουν ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα ουδέτερο αναπτυξιακό εργαλείο, προβάλλοντας τη θεωρία του κοινωνικού συμβολέου, μια ξαναζεσταμένη σούπα εγκλωβισμού του λαού και δημιουργίας σύγχυσης και αυταπατών, προκειμένου να αναστηλώσουν το χαμένο κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούν και ως προς την αιτία της κρίσης, ότι τάχα μου αυτή προέκυψε από την πανδημία. Αναπαράγουν την καινοφανή διαπίστωση πως δήθεν όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι, ανασύροντας ξανά το αφήγημα της εθνικής ομοψυχίας, καλώντας δηλαδή από κοινού το λαό να βάλει πλάτη για τη σωτηρία των επιχειρήσεων, θυσιάζοντας για ακόμη μια φορά την ικανοποίηση των δικών του αναγκών στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ επιστρέφουν ξανά στον τόπο του μνημονιακού εγκλήματος, επιχειρώντας να ξεγελάσουν εκ νέου το λαό, να ρίξουν στάχτη στα μάτια του. Για να δικαιολογήσουν τη συμφωνία τους, κρύβουν το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά, τα πάνω από 750 δισεκατομμύρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 32 δισεκατομμύρια για τη χώρα μας, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, όπως ακούγεται. Τα νέα δώρα με τους μάγους φίλους σας προϋποθέτουν νέα ευρωπαϊκά εξάμηνα, νέους μηχανισμούς ελέγχου και επιτήρησης για το αν τα κονδύλια κατευθύνονται σε μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή διασφαλίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή μνημόνια εις την ιωστή. Καταρρύπτεται το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι δήθεν κατάφερε να αποφύγει νέα μνημόνια και κέρδισε μεταρρυθμίσεις. Η ίδια η Κομισιόν λέει ότι θα εξετάζει τα προγράμματα που καταθέτει κάθε κράτο μέλος και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ψηφίζει επί των σχετικών εισηγήσεων. Στη δε φάση της υλοποίησης, η Κομισιόν θα κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση, κατά πόσο τα χρήματα αυτά κατευθύνονται στα έργα που έχουν προεπιλεγεί, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή να δίνει το πράσινο φως, αξιολογώντας αν τηρούνται οι δεσμεύσεις. Όπως αναφέρουν οι υποσυζητήσεις συμβάσεις, εάν θίξουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δηλαδή των καπιταλιστών της Ευρώπης για να ακριβολογούμε, και αν η Ελλάδα αθετήσει τις υποχρεώσεις της, δηλαδή τα βάρη που θα φορτώσει στο λαό, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, η πείρα και η ίδια η ζωή του έχει δείξει, σε περίπτωση δηλαδή μη συμμόρφωσης με τη Δανειακή Σύμβαση, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει ή και να ακυρώσει την πληρωμή μη εκταμιευμένων ποσών, καθώς και με ποινή την επιστροφή των χρημάτων. Όπως λένε και οι συνεταίροι σας, τσάμπα γεύμα δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή για να χρησιμοποιήσω τη βράση του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει δωρεάν δείπνο. Σωστά.
Γιατί για να ταϊστεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, ο λαός μας ήδη έχει πληρώσει πάρα πολλά. Και τώρα τον καλούν να ξαναπληρώσει τα σπασμένα. Μόνο που τώρα με τον αγώνα του και έχοντας ήδη την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης, πρέπει να πει πως δεν θα πληρώσει ξανά τα σπασμένα αυτής της νέας δικής τους καπιταλιστικής κρίσης. Τσακώνεται η Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ για το ύψος του πακέτου για την Ελλάδα. Ή εξαντλείται ο τσακωμός σε μια ψευδεπίγραφη συζήτηση για το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ψέμα, για ένα ψέμα ολκής. Τα κονδύλια είναι συστημένα, έρχονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα πάνε ως δάνεια, διευκολύνσεις, άμεσες επιδοτήσεις και υποδομές για να εγγυηθούν κερδοφόρες επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων στα πράσινα και ψηφιακά πεδία της οικονομίας. Ακριβώς σε αυτό το σημείο συναντιούνται οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, του Μέρα 25, έχοντας ως συνισταμένη τη συμφωνία τους με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Γι' αυτό άλλωστε τσακώνονται, για να κρύψουν τους όρους με τους οποίους δίνεται αυτό το πακέτο, αλλά και ποιος τελικά θα το καρποθεί. Για να κρύψουν τελικά το πιο σημαντικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει βαθιά εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα, όπως εχθρικά για το λαό είναι και τα δικά σας κόμματα. Το νέο πακέτο για το οποίο κομπάζεται όλοι, όπως λέτε, το μεγαλύτερο που έχει ποτέ δοθεί, δεν είναι ούτε δωρεάν ούτε δανεικά και αγύριστα. Είναι νέα θηλιά στο λαιμό του λαού, ο οποίος θα κληθεί να τα πληρώσει και με την αύξηση της φορολογίας και με τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Τα κονδύλια αυτά δεν θα πάνε ούτε για νέες ΜΕΘ, νοσοκομεία, προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ούτε για σχολεία, αίθουσες και καθηγητές, για να ανοίξουν σχολεία και σχολές με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, ούτε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε οι εργαζόμενοι να μην πηγαίνουν έρχονται σαν τις σαρδέλες, ούτε για το αντιπλημμυρικό, αντιπυρικό και αντισεισμικό σχεδιασμό της χώρας, ούτε για τη θωράκιση των περιοχών που ήδη έχουν πληγεί από πλημμύρες ή από σεισμούς, ούτε και ή από φωτιές. Ούτε για την προστασία και ενίσχυση του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών, ούτε των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων, ούτε βέβαια για την αύξηση μισθών και συντάξεων. Ακόμη και αυτό που αναφέρατε για το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, μπορεί να λέτε τη μισή αλήθεια. Ότι ναι, αλλά το γεγονός ότι με κρατικό χρήμα οι κατασκευαστικές εταιρείες θα κάνουν πάρτι, με τον κρητικό λαό ΕΣΑΗ να βάζει το χέρι στην τσέπη με τα διόδια, όπως γίνεται και στις άλλες περιοχές της χώρας, γι' αυτά δεν λέτε κουβέντα. Το κυβερνητικό σχέδιο ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις του ντόπιου κεφαλαίου, όπως δείχνουν οι τέσσερις άξονες του, δηλαδή πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακές δράσεις, απασχόληση και δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Όσο βέβαια και η κατανομή των συνολικά 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται για την ελληνική οικονομία. Οι στόχοι αυτοί μάλιστα είναι και ποσοτικοποιημένοι και πάνω από το 60% των κονδυλίων θα πάνε υποχρεωτικά για τις πράσινες και ψηφιακές business. Ποιος δεν θυμάται τις σκληρές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν μεταξύ Βορείων και Νοτίων και η συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξαν. Ένας συμβιβασμός όχι ανάμεσα σε λαούς, αυτοί θα είναι τα θύματα της ληστείας, αλλά ανάμεσα στις αστικές τάξεις των κρατών της Ευρώπης. Ο μεταξύ τους τσακωμός αφορούσε για το ποιοι όμιλοι και ποια λόμπι θα καρποθούν τα χρηματοδοτικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα από αυτά τα στρατόπεδα κρατών δεν νοιάζεται για τα συμφέροντα των λαών, ούτε καν των δικών τους λαών. Όσοι λοιπόν είχαν και έχουν κάνει σημαία τους τη συμμαχία των χωρών του Νότου, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζει να το λέει, διαψεύδονται και είναι πολλαπλά εκτεθειμένοι. Ένα δείγμα μέχρι τώρα, μόνο για το 2021, τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των χρημάτων είναι το εργασιακό τερατούργημα για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τον έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος από το κράτος και την εργοδοσία, που έχει ήδη ολοκληρωθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου, βάζοντας δηλαδή καλή πλάτη. Το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, το νομοσχέδιο που είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση στη Βουλή, πάλι εν μέσω θερινής ραστόνης, που αποτελεί βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τζογάροντας τα χρήματα των ασφαλισμένων.
Το εκπαιδευτικό τερατούργημα που μόλις προχθές ψηφίστηκε από τη Βουλή, μέσα στο καλοκαίρι, με κλειστά τα σχολεία για να μην αντιδράσουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Βέβαια, μακρά η λίστα των αντιλαϊκών μέτρων που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας της Κυβέρνησης, το οποίο βασίστηκε στο σχέδιο Πισαρίδη και αποτελούν προϋπόθεση για τις εκταμιεύσεις. Μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, δηλαδή μέτρα για πάνθινο εργατικό δυναμικό στους επιχειρηματικούς ομίλους με προγράμματα κατάρτισης, μεταρρύθμιση στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας, νέες φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους με εγγυημένη κερδοφορία, φορολογικές υπεραποσβέσεις των επενδύσεων, ειδικές ενισχύσεις για την προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων. Στο ερώτημα όμως, τι έχει να προσδοκά ο λαός, εδώ δεν απαντάει κανένας ή μάλλον προσπαθεί να επενδύσει με ένα φιλολαϊκό προφίλ την σύμβαση αυτή. Ένα είναι το σίγουρο ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό το σχέδιο προβλέπει τα πράσινα χαράτσια, πανάκριβο ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μεγαλώσει και άλλο με την ενεργειακή φτώχεια. Με τα πλησία στα πράσινα προϊόντα, από αυτοκίνητα μέχρι σπίτια, ένα ψηφιακό αστικό κράτος ακόμα πιο αποτελεσματικό στο να υλοποιεί τάχιστα την αντιλαϊκή πολιτική, να πετσοκόβει δαπάνες, να μαζεύει μέχρι και την τελευταία πεντάρα από επαγγελματίες και λαϊκά νοικοκυριά, να ανοίγουν δρόμους για το κεφάλαιο, υπονομεύοντας κι άλλο τις λαϊκές ανάγκες. Προβλέπει νέα βάρη σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, την ίδια στιγμή που για μικρούς επαγγελματίες και εργαζόμενους τα χρέη της περίοδου της πανδημίας μετατίθεται στο ακέραιο για αργότερα, ώστε να απολαμβάνουν και νέες φοροαπαλλαγές και προνόμια οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Προβλέπει νέες θηλιές πληστηριασμών και εκβιασμούς για να βγάλουν από τη μοίρα ξύγη, προκειμένου το τραπεζικό σύστημα να εξυγκιανθεί και να απαλλαγεί από τα κόκκινα δάνεια που συσσόρευσαν οι προηγούμενοι γύροι της καπιταλιστικής ανάπτυξης, και με αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτηθεί με νέο φρέσκο χρήμα και δάνεια η επιχειρηματική όμιλη. Τα δε ευχολόγια για τη δημιουργία μόνιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης προφανώς αποτελούν ένα κακόγουστο αστείο. Οι προβλέψεις για 180 έως 200.000 θέσεις εργασίας σε βάθος εξαετίας, με το πρόγραμμα επενδύσεων των 60 δισεκατομμυρίων, δηλαδή μια μόλις θέση εργασίας για κάθε 300.000 ευρώ επενδύσεων, είναι τουλάχιστον κοροϊδία, αλλά και επισφαλή συν της άλλης, αφού μεγάλο μέρος των κεφαλαίων αφορά την αγορά πανάκριβου εξοπλισμού, όπως αυτόν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βέβαια, όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν, δεν θα καλύψουν παρά μικρό κομμάτι της ανεργίας, που η νέα κρίση θα αυξήσει περαιτέρω την επόμενη μέρα. Ακόμα και έτσι, και παρά των πακτολώδης εκατομμυρίων με τις κάθε είδους ενισχύσεις, θα πρόκειται κατά βάση για προσωρινές θέσεις ευέλικτης απασχόλησης μέχρι την αποπεράτωση της επένδυσης, και ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, καινοτομίας και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη και η κερδοφορία του κεφαλαίου απαιτούν φθηνή εργατική δύναμη. Γι' αυτό άλλωστε ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας όχι απλά δεν ακυρώνει τα μνημόνια και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, αλλά τα συνεχίζει στην ίδια πορεία, καθυλώνοντας τους μισθούς, καταργώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γενικεύοντας τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, ολοκληρώνοντας το έγκλημα σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό άλλωστε πάνω-πάνω στη λίστα του κυβερνητικού σχεδίου βρίσκεται η εξασφάλιση ακόμα πιο φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Από όπου και να το πιάσει λοιπόν κανείς, ο μόνιμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της άρχουσας τάξης και όλων των αστικών κομμάτων για ανάκαμψη των κερδών, βρίσκεται στον αντίποδα των σύγχρονων κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Με την οργανωμένη δράση του, ο λαός μπορεί να βάλει στο προσκήνιο το πραγματικό ερώτημα: ανάπτυξη για ποιον? Και να δώσει απάντηση με βάση τις δικές του προτεραιότητες, την πάλι για ένα δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρο θα έχει τις δικές του ανάγκες και όχι και τα κέρδη των λίγων. Καμιά προσδοκία δεν μπορεί να έχει ο λαός από αυτό το σχέδιο, το σχέδιο δηλαδή του κεφαλαίου.
Το υποτιθέμενο νέο παραγωγικό μοντέλο που θα είναι ανταγωνιστικό και εξωστρεφές είναι το μοντέλο που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Τα πύληνα πόδια αυτού του μοντέλου έσπασαν την περίοδο της πανδημίας. Επιβεβαιώθηκε ότι όχι μόνο δεν απαλλάσσουν την καπιταλιστική οικονομία από τις αντιφάσεις που βρίσκονται στο DNA της, όχι μόνο δεν οδηγούν σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, αλλά εντείνουν τα διέξοδά της, οδηγούν ολοταχώς σε νέες πιο βαθιές καπιταλιστικές κρίσεις που φορτώνονται μετά στον ίδιο το λαό. Το κυριότερο, δεν μπορούν ποτέ και πουθενά να μεταμορφώσουν την οικονομία, την καπιταλιστική οικονομία σε δίκαιη και για όλους, όπως ισχυρίζονται η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι εδώ, τα υπόλοιπα κόμματα. Να γιατί οι εργαζόμενοι χρειάζεται να βρεθούν σε θέση μάχης, να αποκρούσουν, να συγκρουστούν με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην πληρώσουν ξανά τα σπασμένα της νέας κρίσης. Ήδη με πρόσχημα την πανδημία, η εμπειρία το πώς η κυβέρνηση την αξιοποίησε προσχηματικά με μπαράζ πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, δεκάδες νομοσχέδια, έκτακτες κοινές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, επισιτισμό, στα εργοστάσια, στις κατασκευές, στο εμπόριο και στο εμπόριο, στην ανεργία και στην εκπεριτροπή εργασία, στην κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, σε επιδόματα ψίχουλα, στον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και διαδηλώσεων. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει άμεσα να βρεθούν σε θέση μάχης. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούν για μια ακόμη φορά στην αναμονή της σωτηρίας από τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε στην επιλογή του ικανότερου διαχειριστή για την αξιοποίησή τους ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούν και πρέπει να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλό τους, δηλαδή την άρχουσα τάξη, να συγκρουστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση με το κεφάλαιο. Το ΚΚΕ τους καλεί να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους στην εργατική λαϊκή πάλη και αντεπίθεση για να αποκρούσουν αυτά τα νέα μέτρα, έτσι ώστε να μην πληρώσουν ξανά τα σπασμένα της νέας καπιταλιστικής κρίσης.